Καλησπέρα κύριε Γκίνη. Καλησπέρα κύριε Λεάνη. Να μας πείτε λίγο το ιστορικό αυτής της έξωσης, έτσι. Βεβαίως, προσπάθεια έξωσης, γιατί έχει ενδιαφέρον και το πρόσωπο στο οποίο φυσικά επιχειρήθηκε αυτή η έξωση. Φυσικά. Λοιπόν, σύντομα το ιστορικό. Βέβαια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οικογένεια ενός πρώην συναδέλφου, πρώην ελεύθερο επαγγελματία δηλαδή, ο οποίος εξαιτίας ενός εξοδοτικού, θα έλεγα, προστίμου που έφαγε την περασμένη δεκαετία, αρχές της οικονομικής κρίσης, το οποίο δεν μπόρεσε δυστυχώς να ανταπεξέλθει αυτός. Και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Δεκάδες χιλιάδες επαγγελματιών τότε. Έτσι. Ειδικά οι συνάδελφοι που απασχολούνταν σε αυτό τον κλάδο, στον κλάδο δηλαδή των μεταλλικών κατασκευών, έχοντας οι ίδιοι μικρά μαγαζιά κτλ. Βρέθηκε λοιπόν καταχρεωμένος. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό αυτό το κυζότανε χρόνο με το χρόνο και έφτασε σε ύψη τα οποία προκαλούν ήλικο σε κάθε λαϊκή οικογένεια. Δυσθεώρητα. Έτσι. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να πληστηριαστεί το σπίτι τον περασμένο Απρίλιο και να τους έρθει τώρα η περίοδος που είναι να γίνει έξωση. Όμως μιλάμε για μια οικογένεια που μέλος της έχει τη Διονυσία, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο άθλημα μπότσια. Η Διονυσία είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, πρωταθλήτρια στο συγκεκριμένο άθλημα, με ευρωπαϊκά μετάλλια, πάρα πολλές διακρίσεις και όπως καταλαβαίνετε και πάρα πολλές βραβεύσεις και ανάλογες φωτογραφίσεις με κυβερνώντες και τα λοιπά. Ναι, εδώ λοιπόν εγώ θα στοιχηθώ πίσω από τη δήλωση του coach Πομάσκι χθες που έλεγε ότι θέλω να δω την επόμενη φορά ποιοι θα τρέξουν στο αεροδρόμιο. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Mm. Εμείς λέμε ποιος θα τολμήσει από όλους αυτούς, ποιος θα τολμήσει να βγάλει τη Διονυσία στο πεζοδρόμιο κάτω. Ποιος θα το τολμήσει αυτό το πράγμα να το κάνει. Εγώ θα έλεγα και πιστεύουμε την κάθε Διονυσία, κύριε Γκίνη, αλλά φυσικά. Φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι ο βαθμός υποκρισίας τόσο μεγάλος πια, που οργίζονται όλοι και δεν είναι τυχαίο ότι κυριολεκτικά η Ελευσίνα από τη στιγμή που το μάθαμε και βγήκανε και οι ανακοινώσεις από τα σωματεία και τους φορείς, όλη η πόλη, κύριε Λεάνη, βρίσκεται στον δρόμο, περνάει κάθε μέρα από το σπίτι, βλέπει τις ομάδες που είναι από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων που κάθονται από τα χαράματα κάτω από το σπίτι και περιμένουν τα κοράκια να εμφανιστούν, ρωτάει τι θα γίνει, πώς προχωράμε, ακριβώς γιατί εμφανίστηκαν, ξέρετε, όμως, εμφανίστηκαν. Κοιτάξτε, εμφανίστηκαν αλλά δεν κατέβηκαν. Ναι, προφανώς. Δεν κατέβηκαν. Ναι, ναι. Γιατί βολιδοσκόπησαν προφανώς την κατάσταση, είδαν ότι δεν τους άρεσε αυτό που είδανε, δεκάδες κόσμου στα χαράματα κάτω από το σπίτι και έφυγαν και εμείς θα λέγαμε κιόλας ότι εκτιμάμε ότι τα κοράκια έχουν και λίγο τρομάξει από το κίνημα της αλληλεγγύης στην πόλη. Δηλαδή νομίζω ότι δεν το περίμεναν. Δεν το περίμεναν. Και γι' αυτό τους περιμένουμε από ώρα σε ώρα να αρχίσουν, ξέρετε, και αυτή την ύπουλη συζήτηση που ξεκινάει κάθε φορά περί των μπαταχτσίδων ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν πληρώνουν κτλ. Που ελεύθερος επαγγελματίας είμαι κι εγώ. Και για να μην γενικολογώ, εγώ θα φέρω τον εαυτό μου, κύριε Λεάνη, σαν παράδειγμα. Και εγώ είχα χρέος στον ΕΦΚΑ, το οποίο κατάφερα με πολύ μεγάλη δυσκολία, με ρύθμιση η οποία κράτησε 6 χρόνια, να το τελειώσω, να το ξοφλήσω. Και τώρα όμως, με το νέο νομοσχέδιο που γνωρίζετε ότι έγινε και νόμος του κράτους, αυτό το φορολογιστρικό νομοσχέδιο για τους μικρούς επαγγελματίες, δυστυχώς, από ό,τι έχω δει και από τη φορολογική μου δήλωση, μάλλον θα ξαναμπω σε διαδικασία δόσεων. Δηλαδή, εγώ αύριο μεθαύριο, αν δεν καταφέρω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γκίνη. Πώς κάποιος είναι μπαταχτής όταν προσπαθεί να βρει τρόπους να το ρυθμίσει. Μπαταχτής είναι εκείνος που έχει και δεν πληρώνει. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βρει λύση για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το χρέος. Έτσι. Πράγμα που σημαίνει το ότι δεν θέλει να χρωστά, αλλά δεν θέλει να χρωστά και δεν μπορεί, δεν είναι αδυνατή να ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητάνε. Δεν είναι μπαταχτής. Ακριβώς έτσι είναι όπως το λέτε. Και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα στοιχεία τα ίδια του κράτους δεν είναι δικά μας στοιχεία αυτά. Λένε ότι ένα στους τρεις έχει ληξει πρόθυμες οφειλές, τις οποίες δεν μπορεί να αποπληρώσει. Σωστά. Δεν είναι ότι δεν θέλει. Δεν έχει τη δυνατότητα. Άκουγα πριν λίγο που παίζεται και τα τιμολόγια του ρεύματος. Ναι. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε. Για αυτό το σούπερ μάρκετ μιλάμε. Για αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές μιλάμε. Πώς θα ανταπεξέλθει. Για αυτά τα ακτοπλοϊκά μιλάμε, μια που έχουμε και περίοδο διακοπών. Ακριβώς. Οι λαϊκές οικογένειες, πώς ακριβώς δηλαδή περιμένει η κυβέρνηση
ότι θα τα φέρουν βόλτα για να μπορούν να ανταποκριθούν. Άρα εμείς τώρα απαιτούμε αυτή τη στιγμή τα Υπουργεία Οικογένειας, το Υπουργείο Αθλητισμού και το Υπουργείο Οικονομικών να κάνουν όποια ενέργεια απαιτείται για να μπορέσει η οικογένεια να συνεχίσει να μένει στο σπίτι της, να μπορέσει η Διονυσία να συνεχίσει να μένει στο σπίτι της. Εμείς θα είμαστε όλοι στο πλευρό τους, όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσες μέρες και να χρειαστεί. Να πούμε κάτι, κύριε Γίνη, που είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας και για αυτήν την περίπτωση, αλλά και για τις υπόλοιπες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητάνε να τους χαριστούν τα χρέη. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε να συνεχίσουν να ζουν αξιοπρεπώς και να γίνει μια τέτοια ρύθμιση ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται. Ακριβώς. Και νομίζετε ακριβώς ότι αυτό είναι ό,τι πιο αξιοπρεπές μπορούν να ζητήσουν σε μια σύγχρονη κοινωνία. Ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι και η δική μας απέτηση. Οπότε, σιγά σιγά να αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη του και οι υπουργοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τα αφήσουν αυτά τα κούφια λόγια που λέγανε. Θυμόμασταν τον κύριο Μητσοτάκη τι έλεγε την Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ στις 3 Δεκέμβρη. Mm. Το πόσο ενδιαφέρον έδειχνε για τα δικαιώματά τους και πώς θα διεκδικήσει η κυβέρνησή του κτλ. Πού είναι αυτά τα λόγια, δεν σημαίνουν τίποτα για αυτή την οικογένεια. Μα υπήρχε και υποψήφιος ευρωβουλευτής αυτής της κατηγορίας στην Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το ότι υπήρχε υποψήφιος δεν πάει να πει κάτι. Το θέμα είναι. Όχι, ένας λόγος παραπάνω θέση για να δούμε αν αυτή η ευαισθησία υπάρχει ή είναι θέμα επικοινωνιακό. Βέβαια. Με τι πολιτική θέση λοιπόν ήταν το θέμα. Κατέβαινε και ο συγκεκριμένος υποψήφιος και όποιος άλλος. Τέλος πάντων, οπότε εδώ πρέπει να ληφθούν τώρα τα μέτρα και κάτι τελευταίο να πούμε. Επειδή μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε, καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και ενίοτε γίνεται και μία αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, στη δικαιοσύνη. Να είναι πρώτα απ' όλα ξεκάθαρο ότι το θεσμικό πλαίσιο, ψηφισμένο από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, όπου η μία έβαζε το δικό της λιθαράκι και η άλλη πάταγε από πάνω και συνέχιζε, αυτή τη στιγμή είναι υπέρ των κορακιών, υπέρ των φαντς και υπέρ των τραπεζιτών. Δεν είναι υπέρ του λαού για να μπορέσει να προστατεύσει τα σπίτια του. Γι' αυτό ό,τι και να λένε, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση οικογένειας που να απειλείται, που να βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση και τελικά να κρατάει το σπίτι της. Οι πληστηριασμοί είναι δεκάδες χιλιάδες, το ξέρουν και εκείνοι, το ξέρουμε όλοι. Οπότε αυτή η συζήτηση περί δικαιοσύνης να τη βάλουμε λίγο και σε μία βάση. Σωστά. Γιατί δικαιοσύνη επικαλείται και το ΦΑΝΤ και η τράπεζα, η οποία, όπως γνωρίζετε κύριε Λεάνη, έχει ένα ολόκληρο τμήμα δικηγόρων, το οποίο απασχολείται 24 ώρες το 24ωρο, για να βρίσκει και να εκμεταλλεύεται το οποιοδήποτε παραθυράκι ενάντια στο λαό και στο βιός του για να μπορεί να το αρπάζει. Σε αυτή τη δικαιοσύνη, λοιπόν, τι πρόσβαση έχει μια λαϊκή οικογένεια? Ποιον δικηγόρο μπορεί μια λαϊκή οικογένεια να βρει και να τον πληρώσει για να την εκπροσωπήσει σε έναν αγώνα ο οποίος μερικές φορές κρατάει και χρόνια? Δηλαδή η συζήτηση. Όχι μερικές φορές, περισσότερες φορές κρατάει χρόνια. Βέβαια. Η συζήτηση αυτή λοιπόν περί θεσμικού πλαισίου και περί δικαιοσύνης να τοποθετηθεί όμως σε μια βάση πάνω, έτσι, γιατί δεν είναι το ίδιο το ΦΑΝΤ και το ίδιο μια λαϊκή οικογένεια της Ελευσίνας. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Γίνη. Και εμείς, κύριε Λάνη, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.